Και επειδή Κέρκυρα χωρίς παστιτσάδα είναι ταξίδι χωρίς εισιτήριο, έτσι λοιπόν κοντά μου έχω τον Περικλή, τον αναζήτησα. Γεια σου Περικλή, καλώς ήρθες. Ωραία, εδώ στην Κέρκυρα, διότι ναι μεν παστιτσάδες, υπάρχουν πολλές. Κυκλοφορούν πολλές. Αλλά εμείς έχουμε την αυθεντική εδώ. Άσε να το πουλήσω, Περικλή. Αλλά όντω γεγονός. Έχουμε τα υλικά της αυθεντικής original παστιτσάδας. Έτσι, για να την κάνουν και στο σπίτι φίλοι τηλεθεατές. Αν δεν έρθουν εδώ σε σένα. Αν δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν, ναι. Έτσι. Λοιπόν, πες μου, πάλι με στο κλίμα των υλικών. Θα την κάνουμε με μοσχαράκι εμείς σήμερα, αλλά γίνεται και με κόκορα. Α, ωραία. Διαλέξαμε μοσχαράκι από κιλό το πομπούτι μοσχαρίσιο. Θα την τσιγαρίσουμε με κρεμμυδάκι και λίγο σκορδάκι. Έτσι ξεκινάμε δηλαδή. Ξεκινάμε ωραία. Στην ουσία και θα την αρωματίσουμε με αρκετά μπαχαρικά. Μπόλικα βλέπω εδώ και απαραίτητα. Πες μου λοιπόν. Κανέλα. Κανέλα το ένα λοιπόν. Σημειώστε, γράψτε τα υλικά. Γαρίφαλο. Ωραία. Μοσχοκάριδο. Μοσχοκάριδο. Και μπαχάρι. Ωραία. Πιπεράκι μαύρο. Σίγουρα θα χρειαστεί πιπεράκι. Ντομάτα πελτές. Και φρέσκια ψιλοκομμένη ντομάτα. Θα τα τσιγαρίσουμε το μοσχαράκι μας με ελαιόλαδο. Ελληνικό βεβαίως. Ελληνικό. Εδώ έχουμε ένα ελαιόλαδο πολύ καλής ποιότητας, με ένα ωραίο χρυσοπράσινο χρώμα και πολύ καλή τιμή επίσης στην αγορά. Να το λέμε και αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως σίγουρα βασικό υλικό είναι και το αλάτι. Αλάτι, βεβαίως. Αλάτι, ένα ελληνικό αλάτι που από τη Δράμα που έρχεται και κυκλοφορεί και εδώ στην Κέρκυρα. Πολύ ωραία και βεβαίως το βασικό υλικό και το παίρνω στο χέρι μου, γιατί είναι και βασικό. Είναι το μακαρόνι. Εμένα κάτι μου λέει ότι η συγκεκριμένη παστιτσάδα, και θα τη δοκιμάσω μετά για να δούμε αν όντως θα ισχύσει αυτό που θα σας πω, μου λέει πως θα είναι καλύτερα από τις άλλες που φτιάχνεις. Γιατί σου έφερα ένα υλικό που από το οποίο θεωρώ είναι εξαιρετικό. Ελληνικό βέβαια. Είναι το μακαρόνι το χοντρό που χρησιμοποιούμε στο παστίτσιο. Ωραία. Εμάς είναι από μια εταιρεία με παραδοσιακά ζυμαρικά. Πολύ ωραία. Που έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία και γκάμα από παραδοσιακά ζυμαρικά και ταλιατέλες και με άρωμα. Τώρα του έφερα απλό εδώ, χωρίς άρωμα, για να μην του πειράξω τη συνταγή. Άλλη φορά όμως θα έρθω και θα την πειράξω. Θα κάνουμε μια άλλη συνταγή και θα φτιάξουμε με ένα άλλο ζυμαρικό. Λοιπόν, μεταφερόμαστε στην κουζίνα να το φτιάξουμε. Πέμουμε για κουζίνα. Σε μία μεγάλη κατσαρόλα ρίχνουμε καλό ελληνικό πάντα ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς. Προσθέτουμε τα κομμάτια του κρέατος να θωρακιστούν πρώτα από τη μία και μετά από την άλλη πλευρά. Προσθέτουμε μπόλικο ελληνικό αλάτι και πιπέρι και στη συνέχεια το τρίπτυχο των μπαχαρικών, μπαχάρι, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο. Ακολουθούν φρέσκια ντομάτα και πελτέ ντομάτας και σβήνουμε με μπόλικο λευκό κρασί. Προσθέτουμε και άφθονο νερό, ανακατεύουμε και αφήνουμε να σιγοβράσει για μια μισή περίπου ώρα. Σε μία άλλη κατσαρόλα που βράζει με νερό, προσθέτουμε μπόλικο αλάτι και στη συνέχεια τα ζυμαρικά μας, το χοντρό παραδοσιακό μακαρόνι. Κερκυραϊκό μυστικό. Πριν βράσουν τα μακαρόνια, τα σουρώνουμε και στη συνέχεια αδειάζουμε στην κατσαρόλα τη σάλτσα από το κρέας, ώστε σιγοβράζοντας για λίγο ακόμη, να πάρει το μακαρόνι ακόμη πιο τέλεια γεύση. Σερβίρουμε σε βαθύ πιάτο για βαθιά απόλαυση.